Γεια σας και πάλι. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο για μένα σήμερα. Το προηγούμενο ήταν για το σουφισμό. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε. Το ανέβασα πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Σήμερα, μάλλον σε αυτό το βίντεο, θα σας μιλήσω για την έννοια του κατά πόσο... γιατί στο Ισλάμ οι άνθρωποι δεν μπορούν να αφήσουν το Ισλάμ. Για παράδειγμα, είχα έναν άνθρωπο ο οποίος μου έστειλε μήνυμα. Σχόλιο. Στο κανάλι και μου έλεγε: εσύ άσε φύσεις τον χριστιανισμό, κανείς δεν σε τιμωρίζει και ήσουν ελεύθερη να πας στο Ισλάμ. Γιατί αυτό δεν γίνεται και από την πλευρά του Ισλάμ. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να κατανοήσουμε τις συγκεκριμένες πρακτικές που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο. Μάλλον, ναι, για να κατανοήσουμε συγκεκριμένες πρακτικές πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία. Μην διαβάζετε μόνο το Κοράνι και να έρχεστε να μου λέτε γιατί το κάνετε αρκετοί. Να μου λέτε, α, έχω βαθιά γνώση του Ισλάμ, έχω διαβάσει το Κοράνι. Έλα. Α, μοναχό, το διαβάζει το Κοράνι. Γιατί άμα δεν πάρεις και ένα ταφσίρ, έρμο. Άμα δεν πάρεις και κανένα χαντίθ, έρμο. Που με τα χαντίθ έχω μια μικρή ταφσίρ. Δεν θα το καταλάβεις το Κοράνι. Πρέπει να διαβάσετε και ιστορία. Για να καταλάβετε πώς έχει εξελιχθεί η κοινωνία. Και πώς βγήκαν οι νόμοι. Γιατί η Σαρία, για την οποία έχω φτιάξει βίντεο, πάτε να το δείτε, δεν εξελίχθηκε όταν ζούσε ο προφήτης Peace be upon him. Εξελίχθηκε πολλά χρόνια μετά. Αυτή η τιμωρία σε όποιον παρατάει το Ισλάμ, όποιον φεύγει από το Ισλάμ, που δεν γίνεται πράκτη. Ωραία, λοιπόν, στη Σαρία, που είναι ο Ισλαμικός νόμος, ναι, υπάρχει τιμωρία θανάτου σε όποιον αφήσει το Ισλάμ. Λεπτομέρεια νούμερο 1. Αυτό το ακούνε τώρα οι μη μουσουλμάνοι και είναι φρικτό! Ωραία, ερεμήστε λίγο. Εν πρώτης δεν γίνεται πράκτης παρά μόνο στις χώρες οι οποίες έχουν τη Σαρία. Αυτές οι χώρες ποιες είναι? Η Σαουδική Αραβία, το Ιράν. Μόνο αυτές οι χώρες. Ποια άλλη χώρα έχουμε? Άλλη χώρα που η Σαρία είναι πλήρως... Δεν νομίζω, αυτές οι δύο χώρες είναι. Που η Σαρία είναι 100% ο νόμος του κράτους. Σε όλες τις υπόλοιπες μουσουλμανικές χώρες έχουμε ένα αμάλγαμα που είναι κυρίως νομικά συστήματα της Αγγλίας και της Γαλλίας, όποια χώρα είχε πάει στη χώρα, τη μουσουλμανική, και ένα πολύ μικρό μέρος, κυρίως family law, οικογενειακός νόμος, είναι Σαρία. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι Σαρία. Πού σημαίνει ότι... Και αυτό είναι προσωπική εμπειρία. Είχα πάει στο 2008, την πρώτη φορά, είχα πάει στο Αλάσχαρ, στο Κάιρο, και μίλαγα εκεί με τον τότε Big Boss, το μεγάλο τον ημάμι, και μου εξηγούσε 5 πράγματα και όταν τον ρώτησα και γιατί τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από το Ισλάμ, τους σκοτώνετε. Και μου είπε, δεν τους σκοτώνουμε. Και τι τους κάνετε? Τους βάζουμε φυλακή. Άλλο εντάξει. Η διαδικασία είναι ότι θα του βάλει κάποιον φυλακή και θα του πει, άλλαξε γνώμη, αδερφέ. Αν αυτός επί 45 μέρες λέει όχι, δεν αλλάζω, τότε εκεί ναι, θα τον βάλουν φυλακή μονίμως. Δεν θα τον σκοτώσουν. Δεν υπάρχει αυτό, να τον σκοτώσουν. Εάν πει, εντάξει παιδιά, sorry, okay, και πάλι στο Ισλάμ, τον αφήνουν. Και επισέρχεται η δεύτερη λεπτομέρεια. Είσαι πάρα πολύ ελεύθερος να μην είσαι μουσουλμάνος. Γιατί κανείς δεν σε ελέγχει. Μην νομίζετε ότι στις Ισλαμικές χώρες υπάρχει κάποιος με ένα μεγεθυντικό φακό από πάνω σου και τσεκάρει αν κάνεις όλες τις προσευχές, αν κάνεις όλο την νηστεία, εάν πληρώνεις ζακά, εάν... Όχι. Όχι. Δεν σε ελέγχει κανείς. Για να καταλάβει ο κοινωνικός σου περίγυρος και να φτάσεις στις αρχές ότι έχεις αλλάξει, ότι έχεις φύγει από το Ισλάμ, θα πρέπει να το κάνεις... Βούκινο, ντουντούκα ξέρω εγώ. Όπως το έχω κάνει εγώ, για παράδειγμα. Εγώ όμως, το έχω κάνει, προσέξτε διαφορά. Εγώ έγινα μουσουλμάνα και έχω την ελευθερία να φτιάχνω τα βίντεο και έχω την ελευθερία να δουλεύω με το χιτζάμπ, να βγάζω το ψωμί μου. Έχω την ελευθερία να είμαι σε ένα πανεπιστήμιο και να διδάσκω με το χιτζάμπ και να με σέβονται όλοι. Γιατί είμαι στην Αγγλία. Εάν ήμουν στην Ελλάδα και επειδή υπήρξα στην Ελλάδα, από την Ελλάδα έφυγα το 2012, και επειδή για ένα χρονικό διάστημα, χωρίς να είμαι μουσουλμάνα ακόμα, είχα αρχίσει να προσπαθώ να καλύπτω με ένα φορά μακριμάνικα καλοκαίρι στην Κρήτη, 100 βαθμοί Κελσίου, πιστέψτε με, δεν θα είχα την ίδια ελευθερία. Ποτέ στην Ελλάδα δεν θα φτάσω στο επίπεδο να μπορώ να είμαι διδάκτορας πανεπιστημίου ή λέκτορας που είμαι τώρα, όντας
ούσα μουσουλμάνα με το μαντίλι. Άρα δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο πρόβλημα του να αλλάξει θρησκεία στην Αίγυπτο, για παράδειγμα, ένας μουσουλμάνος ή μια μουσουλμάνα και να γίνει χριστιανή, και στην Ελλάδα. Στο αυτή του Έλληνα ακούγεται περίεργο, γιατί α, η Σαρία το λέει. Ναι, αλλά η Σαρία δεν εφαρμόζεται. Μόνο σε δύο χώρες. Συγκεκριμένες χώρες. Που αν ζεις αυτές τις χώρες και βγεις στον δρόμο και το βγάλεις του ντούκα, είσαι χαζός. Ξεκάθαρα χαζός. Η πίστη είναι για τον εαυτό σου. Κράτατε για τον εαυτό σου. Αλλιώς είναι το κάνεις επίτηδες. Είναι σαν αυτόν τον τύπο που ήταν σε ένα αεροπλάνο μέσα, μουσουλμάνος. Γιατί μπήκε σε ένα αεροπλάνο και σαν και καλά έκατσε στη μέση του διαδρόμου και άρχισε να κάνει προσευχή και να προσεύχεται μεγαλόφωνα και φυσικά τον εμπουζουριάσανε. Γιατί? Γιατί δεν το κάνει, γιατί το ζήτησε ο Θεός. Πρώτα απ' όλα, όλοι ξέρουμε οι μουσουλμάνοι πως όταν ταξιδεύεις, παίρνεις exemption από όλες τις θρησκευτικές πρακτικές. Ακόμα και αν νηστεύεις, αν ας πούμε ταξιδέψεις, αν πετάξεις με αεροπλάνο όταν έχεις το Ραμαζάνι, πρέπει να φας. Εντάξει. Το ίδιο και με την προσευχή. Μπορείς να περιμένεις. Μπορείς να προσευχηθείς λίγο πριν ταξιδέψεις ή λίγο μετά. Ο τύπος δεν το έκανε γιατί εκείνη τη στιγμή είχε την ανάγκη σαν μουσουλμάνος να προσευχηθεί. Το έκανε γιατί ήθελε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και ήθελε να γίνει τζερτζελές. Είναι ακριβώς λοιπόν το ίδιο πράγμα. Να ξέρουμε τι είναι το της θρησκείας και το τι είναι το βγάζω βούκινο για να το παίξω θύμα. Άρα ναι, πρακτικά ένας μουσουλμάνος μπορεί να αφήσει το Ισλάμ ή να πάει σε άλλη θρησκεία. Ο πρώτος μουσουλμάνος που γνώρισα στη ζωή μου, από τη Συρία, στην πορεία άλλαξε και έγινε χριστιανός. Βαφτίστηκε χριστιανός. Ακόμα μια χαρά, ζωντανός είναι ο άνθρωπος. Μεγαλουργεί, δόξα να έχει ο Κύριος. Σημασία έχει το τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αφήστε τη Σαρία. Η Σαρία είναι ένας νόμος και ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, για τη Σαρία. Γιατί υπάρχει στη Σαρία αυτός ο νόμος. Και εδώ σας λέω ότι πρέπει να μαθαίνετε την ιστορία. Όταν λοιπόν πέθανε ο προφήτης Πισπία Πόνχιμ, έγινε ένα τζέρτζελο, το οποίο το έχουμε μάθει στο βίντεο για το σουνιτικό και το σιητικό Ισλάμ, πώς χωρίστηκαν αυτά τα δύο. Αν δεν το έχετε δει, αμέσως να το δείτε. Και υπήρξαν και οι πρώτοι πόλεμοι. Νομίζω ήταν ο δεύτερος, τρίτος. Ο πρώτος, Αμπού Μπάκρ, ήταν ο πρώτος χαλίφης, ο οποίος με το που έγινε χαλίφης, με το που πέθανε ο προφήτης, αρχίσανε διάφορες tribes, αραβικές tribes, που είχαν ήδη γίνει μουσουλμάνοι. Και εδώ παρένθεση. Όταν εκείνα τα χρόνια λέμε ότι διάφορες φυλές, διάφορα tribes, είχαν γίνει μουσουλμάνοι, μην φανταστείτε ότι πηγαίναν όλοι 700 νοματέοι του χωριού και λέγανε το σκεφτούμε λίγο, για να δω, ναι εντάξει αποφασίζω να γίνω μουσουλμάνος. Όχι. Τότε υπήρχαν οι father familias. Άρα εάν το αφεντικό, εάν το κεφάλι, ο the boss της φυλής, που συνήθως ήταν ο πατριάρχης, ήταν ο πατέρας παιδιών, εγγονιών και δεν συμμαζεύεται, εάν αυτός πήγαινε και έλεγε εντάξει είμαι εγώ μουσουλμάνος, αυτόματα γίνονταν όλοι μουσουλμάνοι. Αυτόματα. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, τότε δεν υπήρχε νόμος, δεν υπήρχε η έννοια του κράτους, η ζωή σου εξαρτώνταν απόλυτα από τη φυλή στην οποία, από το tribe στο οποίο ανήκες. Και γι' αυτό στα πρώτα χρόνια, όταν κάποιος. Καταρχάς τα πρώτα χρόνια, αυτό δεν σας το έχω πει, αλλά θα πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή. Θα φτιάξω ένα βίντεο για το expansion του Ισλάμ. Γιατί οι Έλληνες πιστεύουν ότι το Ισλάμ μεταδόθηκε με τον πόλεμο και σκοτώνανε. Και άμα δεν γινόσουν μουσουλμάνοι, σκοτώνανε. Όχι ακριβώς. Plot twist. Twist plot. As a matter of fact, τα πρώτα χρόνια, όπου πηγαίνανε οι μουσουλμάνοι και έπαιρναν, ας πούμε, πήρανε την Περσία. Πήρανε τη σημερινή Συρία. Δεν επέτρεπαν στους ντόπιους να γίνουν μουσουλμάνοι. Δεν το επέτρεπαν. Εάν κάποιος ήθελε να γίνει μουσουλμάνος, δεν μπορούσε να πει από μόνος του. Δεν υπήρχε η έννοια της αυτονομίας, της αυτοδιάθεσης τότε. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Άρα, εάν κάποιος Σύριος, μπορεί να ήταν Εβραίος, μπορεί να ήταν χριστιανός, εάν η φυλή του παρέμενε, εάν η οικογένειά του, το tribe του, παρέμενε χριστιανή, και αυτός ήθελε να φύγει, να πάει να γίνει μουσουλμάνος, έπρεπε να πάει να βρει μία φυλή Αράβων ή μία φυλή που ήταν ήδη μουσουλμάνοι, να του ζητήσει να τον υιοθετήσουν, εξού και η αλλαγή των ονομάτων που συνέβαινε τότε, και μόνο τότε μπορούσε να γίνει μουσουλμάνος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, θα φτιάξω άλλο βίντεο γι' αυτό. Πάμε πίσω λοιπόν στο τι έγινε τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν ο Αμπού Μπάκρ είχε πάρα πολλούς πολέμους. Με πολλές φυλές, οι οποίες με το που πέθανε ο προφήτης, είτε γιατί είχαν γίνει μουσουλμάνοι για εμπορικούς λόγους ή για λόγους ασφάλειας,
Θεωρήσαν λοιπόν ότι έχει πεθάνει, δεν έχει αφήσει κεφαλή. Άρα τώρα έγινε ο Άμπου Μπάκρ κεφαλή, δεν τον αναγνωρίζουμε ή δεν μας συμφέρει πια οικονομικά. Άντε να φύγουμε, να μην είμαστε μουσουλμάνοι. Και ο Άμπου Μπάκρ φυσικά πετσόκοψε κόσμο. Γιατί δεν γίνεται να κάνεις. Βασικά ξεκινούσαν αυτοί τις. Οι φυλές ξεκινούσαν αντιμαχίες. Και αυτοί οι πόλεμοι ονομάστηκαν οι πόλεμοι αυτών που αφήνουν το Ισλάμ. Όχι με τη θρησκευτική έννοια, αλλά με την πολιτική έννοια. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε αυτός ο νόμος της Σαρία, ότι όποιος αφήσει το Ισλάμ με την πολιτική έννοια, με την έννοια της political affiliation, και δεν πήγαινε σε individuals, δεν πήγαινε σε άτομα, πήγαινε σε ολόκληρη τη φυλή, αυτός πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί το Ισλάμ μας λέει ότι δεν μπορείς να σκοτώσεις έναν μουσουλμάνο. Απαγορεύεται να σκοτώσεις γενικότερα. Πρέπει για να. Ο θάνατος πρέπει να επέλθει ως ποινή. Γιατί πρέπει να έχεις κάνει κάτι κακό. Και αφού λοιπόν δεν μπορείς να σκοτώσεις μουσουλμάνο, τους λες ότι. Αυτοί λέγανε ότι θα φύγουν από το Ισλάμ και με την πολιτική έννοια τους σκοτώνανε. Αυτός λοιπόν ο κανόνας της Σαρία, που είχε πολιτική χρειά και ο σκοπός του ήταν να εξυπηρετήσει την καταπίεση επαναστάσεων των άλλων φυλών, παρέμεινε, μας έμεινε, πέθανε ο Άμπου Μπάκρ, σταματήσαν αυτές οι επαναστάσεις και 1400 χρόνια down the road έχει παραμείνει ο κανόνας. Γιατί κανείς δεν τον άλλαξε, να μου πεις είναι σωστό που δεν τον άλλαξε κανείς. Α, αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Όταν θα σας μιλήσω για τα φιλ. Όχι ακόμα. Άρα αυτό είναι κατάλοιπο. Αυτός ο κανόνας του ότι αν αφήσεις το Ισλάμ θα σε σκοτώσουμε είναι κατάλοιπο. Εφαρμόζεται? Όχι. Υπάρχει λόγος για έναν μουσουλμάνο, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε και το κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό ακριβώς που σας είπα. Εάν εγώ ήμουνα έτσι στην Ελλάδα, δεν θα βρίσκα δουλειά, δεν θα είχα φάγει λεφτά να ταΐσω τα παιδιά μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να φάω κι εγώ, και αναγκαστικά τι θα γινόταν, θα πέθαινα. Άρα, εάν ήθελα να είμαι μουσουλμάνα στην Ελλάδα, τι θα έκανα? Θα ήμουν μουσουλμάνα, αλλά δεν θα το βγάζα ντουντούκα. Δηλαδή, δεν θα πήγαινα να πω, α, κυρία Μαρία, εγώ είμαι μουσουλμάνα. Όχι. Πιθανόν να μην φοράγα και μαντήλα, για να μην φαίνομαι. Okay? Άρα, έχει να κάνει με την κοινωνία και με το κατά πόσο ως άτομο έχεις το νου και τη γνώση να μην προκαλέσεις πρόβλημα στον εαυτό σου. Αυτά λοιπόν για την έννοια της ανεξιθρησκείας και ελευθερίας της θρησκείας. Πριν δημιουργηθεί αυτός ο νόμος της Σαρία, ο οποίος πλέον είναι κατάλοιπο από την εποχή των επαναστάσεων, άρα όπως κατά τη διάρκεια της ζωής του προφήτη, γιατί αυτό έγινε μετά το θάνατο του προφήτη, είναι ξεκάθαρο στο Κοράνι, ξεκάθαρο στο Κοράνι και σας το έχω αναφέρει ξανά και ξανά σε πολλά βίντεο, παρακαλώ δείτε τα βίντεο, ότι το Κοράνι λέει there is no compulsion in religion, δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον να έρθει στη θρησκεία. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι μετά το θάνατο του προφήτη τα κάναν όλα. Δηλαδή οι πρώτοι χαλίφιδες και από εκεί και πέρα οι ουλαμάδες έχουν διαστρεβλώσει πολύ τις αρχές του Ισλάμ. Πάρα πολύ, δυστυχώς. Και αυτή η έντονη τάση των σαλαφιστών, παύλα ουαχαμπιστών, να εκθιάζουν τους πρώτους μουσουλμάνους και πρέπει να τους μιμούμαστε. Δεν τη δέχομαι σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, και είναι το μόνιμο σημείο τριβής που έχω με όλους τους σαλαφιστές που με πετυχαίνουν online, Έλληνες και μη Έλληνες. Είναι λάθος. Ας ξεκαθαρίσουμε λίγο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια στιγμή τι είναι το Ισλάμ, ποιες είναι οι βασικές αρχές του Ισλάμ όπως είναι μέσα στο Κοράνι και όπως τις έκανε πράκτης ο προφήτης. Αφήστε τα Χαντίθ. Τα Χαντίθ είναι μια λοιπόν, εμένα ιστορία έχουμε μιλήσει για τα Χαντίθ. Και το τι έγινε από εκεί και πέρα. Άρα. Ο νόμος βγήκε ως πολιτικό μέτρο καταπίεσης των επαναστάσεων στην περίοδο του Άμπου Μπάκρ, μετά το θάνατο του προφήτη. Πλέον στις μέρες μας δεν υφίσταται. Και δεν έχει να κάνει με τις αρχές του Κορανίου ή με τις αρχές του Ισλάμ. Στο Ισλάμ κανείς δεν πρέπει να καταπιέζεται. Όλοι πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε τι θρησκεία θα ακολουθήσουμε. Άρα, κατά βάση, δεν είναι ισλαμική η αρχή αυτό, το να κυνηγάς κάποιον επειδή αφήνει το Ισλάμ. Είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Μεταγενέστερο του θανάτου του προφήτη, δεν θα έπρεπε να υφίσταται, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πνευματική ανάγκη να φύγουν από το Ισλάμ βρίσκουν τρόπο να το κάνουν. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το Ισλάμ. Στις χώρες τους δεν το κάνουν ντουντούκα για να μην έχουν. Και δεν είναι μόνο ότι αν θα φτάσεις στα αυτιά ενός δικαστή ή αν κάποιος θα σου κάνει μήνυση θα πας στη φυλακή.
είναι και ότι θα έχεις πρόβλημα με τη μάνα σου, τα αδέρφια σου και όλα αυτά. Όλοι όσοι έχουμε αλλάξει θρησκεία το ξέρουμε αυτό. Βρίσκεις τρόπο να το κάνεις. Αν είναι ανάγκη της ψυχής σου, το κάνεις χωρίς να το κάνεις ευωκίνο. Εάν είναι ανάγκη να τραβήξεις τα. Επίσης, όσοι φεύγουν και έρχονται στη Δύση, και εγώ είμαι μία από αυτές, μπορούμε και είμαστε 100%. Δηλαδή, το εκφράζουμε με τη φυσική μας παρουσία, μιλάμε γι' αυτό. Γιατί είμαστε στη Δύση. Ένα από τα θετικά, τα δικά μου, σε σχέση, ας πούμε, με το ένας Έλληνας να μιλάει με έναν Σύριο μουσουλμάνο, είναι ότι εγώ ξέρω την Ελλάδα. Εγώ ξέρω την ελληνική κοινωνία. Όταν οποιοδήποτε από εσάς έρχεται και μου λέει, α, μα γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα δεν έχουν δικαιώματα στο Ισλάμ. Είμαι εγώ, γιατί μανάρι μου, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα έχουν δικαιώματα στην Ελλάδα. Για να το εξηγήσεις λίγο αυτό. Για να δούμε λίγο πρώτα τα δικά μας. Και φυσικά όταν φέρνω παραλληλισμούς, σταματάει, φεύγει το argument. Άρα, ναι. Δεν είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Ελλάδα για έναν χριστιανό που γίνεται μουσουλμάνος από ότι είναι στην Αίγυπτο για έναν μουσουλμάνο που γίνεται χριστιανός. Αυτά. Λοιπόν, και με μεγάλο κομμάτι δεν βγαίνει από τη θρησκεία, από τις αρχές της θρησκείας και στις δύο χώρες. Βγαίνει από την κοινωνία. Ξέρετε πόσοι νοματέοι βρίζουν άσχημα το γεγονός ότι εγώ σβήνω τα υβριστικά. Κάποια υβριστικά σχόλια σβήνονται αυτόματα από το YouTube. Κάποια άλλα τα σβήνω εγώ. Γιατί μην τους δίνουμε και βήμα να μιλάνε. Ξέρετε πόσοι με βρίζουν. Με σχρές λέξεις. Γιατί έγινα μουσουλμάνα. Στο χριστιανισμό δεν υπάρχει πουθενά κάτι να λέει μη φύγεις από το χριστιανισμό. Είναι οι άνθρωποι, είναι η κοινωνία. Είστε εσείς. Είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Που πολλές φορές, επειδή συνδέουμε τη θρησκεία, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας, η ιδέα ότι κάποιος θα αλλάξει σημαίνει ότι η θρησκεία μας δεν είναι απόλυτα σωστή. Και αυτό μας πλήττει, μας πονάει. Πονάει τον εγωισμό. Και γι' αυτό πάρα πολλοί Έλληνες με βρίζουν. Δεν με βρίζουν γιατί άμα φύγω εγώ θα πεθάνει ο χριστιανισμός. Ούτε τους νοιάζει. Δεν ήρθαν ποτέ να μου χτυπήσουν την πόρτα να μου πούνε «Μωρέ, φαΐ, έχεις να φας. Κοιμάσαι καλά το βράδυ». Ξαφνικά όμως θεωρούν ότι θα με βρίσουν γιατί είμαι κακιά. Γιατί αγγίχτηκε μια χορδή μέσα τους του εγωισμού. Αυτό που στο βίντεο για τον σουφισμό είπαμε ότι αυτό προσπαθεί ο σούφι να ακυρώσει τον εγωισμό. Το ίδιο και στους μουσουλμάνους. Όταν έχεις μεγαλώσει και σου έχουν πει ότι είσαι εκπληκτικός, είσαι ο εκλεκτός του Θεού, γιατί έχεις την τύχη να γεννηθείς μουσουλμάνος. Και το παίρνεις αυτό και χτίζεις όλη σου την ταυτότητα πάνω σε αυτό. Και μετά βλέπεις τον ξάδερφό σου. Που σου λέξεις κάτι, αδερφέ, εμένα το Ισλάμ δεν με γεμίζει, κάτι δεν μου λέει. Εκεί σε βάζεις σε σκέψεις. Λες κάτσε, γιατί άμα ο Τάκης που τον ξέρω εγώ τόσα χρόνια, κάτι δεν πάει καλά. Ρε, μήπως δεν το έχω πάρει καλά το δρόμο. Και αντί να μπουν στην πολύ δύσκολη θέση να ψαχτούν μέσα τους ή να μάθουν τη θρησκεία τους. Είναι κατευθείαν ότι είσαι το μαύρο πρόβατο, πρέπει να φύγεις από τη μέση, γιατί. Και αυτή είναι. Όταν μίλησα τότε με το. Πριν από 13 χρόνια. Με τον ημάμι στο Αλάσχαρ, όταν τον ρώτησα γιατί τους βάζετε στη φυλακή. Η απάντηση του ήταν αυτή ακριβώς. Ότι γιατί αν τους αφήσουμε μέσα στην κοινωνία, θα προκαλέσουν και σε άλλους ανθρώπους να φύγουν από τη θρησκεία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είσαι πολύ σίγουρος για τη θρησκεία σου. Τέλος πάντων, μίλησα πάρα πολύ. Πρέπει να έχω περάσει τα 20 λεπτά. Το έχω περάσει. Σας αφήνω, γιατί πρέπει να βάλω και subtitles και γιατί έχω και δουλειές. Θα φτιάξω και άλλα βίντεο. Η θεματολογία γίνεται λίγο πιο. Περνάει πέρα από τα βασικά, οπότε λίγο χάνομαι στη θεματολογία. Αλλά αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να σας πω, να σας εξηγήσω, να μάθετε για το Ισλάμ, το οποίο δεν το έχω πει ήδη, στείλτε μου, αφήστε ένα μήνυμα στο YouTube και θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω τι άλλα βίντεο θα φτιάξω. Η αλήθεια, αν λέγεται, δεν είμαι σίγουρη ότι τα θέματα τα οποία εγώ θέλω να αγγίξω είναι άπτοτε του ενδιαφέροντός σας. Και επίσης, επειδή εγώ έχω φτάσει σε ένα αλφα επίπεδο γνώσης για το Ισλάμ, κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρώ δεδομένα, ίσως εσείς να μην τα ξέρετε. Οπότε βοηθήστε, κάντε ερωτήσεις και θα φτιάξω εγώ βίντεο. Αυτά προς το παρόν. Από εμένα, γεια σας.